Φίλες και φίλοι, χαίρετε! Μπήκαμε στο αυτοκίνητό μας, εμείς και το σκυλί μας. Ας βάλουμε νερό στο σκυλί μας να δούμε αν διψάει. Διψάς? Το σκυλί μας θέλει να πει νερό από το μπουκάλι. Πιες νερό να μην μας κατηγορούν ότι διψάς. Για πολλά μας κατηγορούν. Για πάρα πολλά μας κατηγορούν. Τώρα τους δίνουμε άλλο ένα λόγο να μας κατηγορήσουν. Ο οποίος είναι ότι κάνουμε βίντεο ενώ έχουμε τα μαλλιά μας λουσμένα και φορούμε τουρμπάνι. Ναι. Σε αυτό το σημείο αθλειότητας έχουμε φτάσει. Είναι μεγάλη Πέμπτη σήμερα που γυρίζεται αυτό το βίντεο. Δεν ξέρω πότε θα ανέβει. Προφανώς μεγάλη Παρασκευή. Λόγω του ότι από όλες τις μέρες, από όλο τον καιρό, σήμερα βρήκε το ίντερνετ στο χωριό, το οποίο είναι δορυφορικό, να χαλάσει λόγω κακοκαιρίας. Ναι. Δεν έχεις πιει όλο το νερό, μετά θα βγάζεις τη γλώσσα σου έξω, θα λένε ότι σε έχω σε ένα περιβάλλον στο οποίο ζεσταίνεσαι και θα μου δίνουν διάφορες οδηγίες και εντολές για το πώς να είμαι μια καλή σκυλομαμά. Λοιπόν, πώς είστε, πώς τα καταφέρνετε αυτές τις εορτές, λοιπόν, οι εορτές, οι οποίες είναι οικογενειακές εορτές και είναι για να βρίσκεται η Αγία Ελληνική Οικογένεια, είναι μεγάλα triggers, σοβαρά ερεθίσματα, τα οποία ξυπνάνε τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, τα οποία ξυπνάνε τα καταχωνιασμένα τραύματά μας και μας προκαλούν συναισθηματική απορρίθμιση. Αν προσθέσουμε σε αυτό και τον καιρό, την αλλαγή του καιρού, έχει παρατηρηθεί ότι οι άνθρωποι που έχουμε τάση προς άγχος και κατάθλιψη, όταν υπάρχουν αλλαγές του καιρού, δηλαδή πάμε από το κρύο στο ζεστό και από το ζεστό στο κρύο, όχι, το κρύο στο ζεστό και από το ζεστό κρύο είναι σωστά, δηλαδή πλέον γύρω στον Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο μπορεί να συμβαίνει, ναι, και έτσι Μάρτιο, Απρίλιο, δηλαδή τώρα ο καιρός είναι έτσι, έχει, ας πούμε τώρα είναι μεσημέρι και έχει 19 βαθμούς. Το βράδυ μπορεί να έχει 7 εδώ στο χωριό, δεν δηλαδή μιλάμε για μεγάλες αλλαγές. Φαίνεται ότι όσοι έχουμε τα θεματάκια μας και όσοι έχουμε τάσεις προς κατάθλιψη και άγχος, ακόμη και όσοι παίρνουμε τα αντικαταθλιπτικούλια μας, πάλι επηρεαζόμεθα. Το είχαμε πει προχθές και σε ένα βίντεο που κάναμε με το Λάκη. Λοιπόν, είναι μία πολύ triggering περίοδος. Μία περίοδος η οποία είναι εύκολο να πυροδοτήσει συναισθηματική απορρίθμιση. Πώς νιώθει η συναισθηματική απορρίθμιση? Στον καθένα νιώθει διαφορετικά. Τώρα τι έκανα, τώρα μετάφρασα από την αγγλική γλώσσα στην ελληνική γλώσσα how it feels to be emotionally dysregulated και έκανα μια κακή μετάφραση. Πώς νιώθει κάποιος όταν είναι συναισθηματικά απορριθμισμένος? Για τον καθένα είναι διαφορετικό αυτό το συναίσθημα όταν είναι συναισθηματικά απορριθμισμένος, επειδή ακριβώς ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές εμπειρίες, διαφορετικά βιώματα και διαφορετικά τραύματα. Οπότε αν για παράδειγμα εγώ όταν ήμουνα μικρή, το συναίσθημα που είχα όταν τραυματιζόμουν ψυχικά ή σωματικά ήταν ένα αλφα συναίσθημα, αυτό το συναίσθημα θα επανέλθει τώρα. Αυτή η άσχημη συναισθηματική συνθήκη. Προσπαθώ να καταλάβω ποιο ήταν το δικό μου. Είναι τόσα πολλά. Προσπαθώ να θυμηθώ. Λάκη, θυμάσαι όταν ήμουν 3, 4, 5, 6, 7. Ένιωθα αυτό που λέμε frustration, που σημαίνει ματέωση. Δηλαδή ένιωθα μια αδικία, ένιωθα αδικημένη και ένιωθα ότι δεν έβρισκα το δίκιο μου και ένιωθα να θυμώνω, αλλά παράλληλα ένιωθα και ενοχές και τύψεις, γιατί επειδή ήμουν ένα καλό παιδί του κατηχητικού, η διαπαιδαγώγηση που είχα, το λογισμικό που μου είχαν εγκαταστήσει, έλεγε ότι οι γονείς είναι τέλειοι, τα παιδιά είναι ατελείοι, ότι τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, ότι πρέπει να είσαι καλή χριστιανή και άμα κάνεις αμαρτίες θα πας στην κόλαση και ούτω καθεξής. Ότι ήταν ένα μείγμα αρνητικών συναισθημάτων. Δηλαδή υπήρχε ένα κομμάτι μου που ήταν αρκετά ευφυές ώστε να καταλάβει ότι ρε παιδί μου αδικείς εδώ πέρα, δεν έχεις κάνει κάτι και έχεις φάει ξύλο ή έχεις πει απλώς την άποψή σου και έχεις κατατροποθεί.
ή τέλος πάντων δέχεσαι απειλές ότι θα καταλήξεις στην κόλαση, δεν ξέρω εγώ που αλλού, χωρίς να έχεις κάνει ιδιαίτερα κάτι αυτό. Απ' την άλλη όμως υπήρχαν όλες εκείνες οι τύψεις οι οποίες προκαλούνταν από την κατήχηση που είχα δεχθεί. Και επίσης υπήρχαν και ενοχές, γιατί ήθελα να είμαι καλό παιδί και ένιωθα ένοχη που δεν ήμουν καλό παιδί. Επίσης υπήρχε και το αίσθημα της ματέωσης, γιατί ήθελα πολύ να ευχαριστώ τους γονείς μου, επειδή δεν ευχαριστιόντουσαν με τίποτα. Και τότε νόμιζα ότι, όπως όλα τα παιδιά νομίζουν, ότι από μένα εξαρτάται ευτυχία των γονέων μου. Τώρα που έχω μεγαλώσει και έχω και εγώ ίδια παιδιά, και ίσως σε κάποια φάση, αν αποφασίσει κάποιο από τα παιδιά μου να κάνει παιδιά, ίσως έχουν και αυτά παιδιά, καταλαβαίνω ότι η ευτυχία των γονέων δεν έχει καμία σχέση με τα παιδιά. Δηλαδή, τα παιδιά δεν προκαλούν ευτυχία στους γονείς τους, ούτε διώχνουν την ευτυχία από τους γονείς τους. Η ευτυχία είναι κάτι καθαρά προσωπικό ζήτημα, εσωτερικό για τον καθένα. Όταν είσαι παιδί όμως, είσαι εγωκεντρικός, έτσι είναι η φύση του παιδιού. Θεωρείς ότι όλα ξεκινούν από εσένα και τελειώνουν σε εσένα. Άρα, αν βλέπεις το γονιό σου να είναι θυμωμένος, ή αν βλέπεις το γονιό σου να είναι καταθλιπτικός, ή αν βλέπεις το γονιό σου να μην είναι καλά, υποθέτεις αυτόματα ότι εσύ φταίς και έχεις κάνει αυτή την εντός εισαγωγικών ζημιά στο γονέα σου. Και νιώθω και ένα frustration, ρε παιδί μου, ότι πήρα τόσες αποφάσεις και είπα θα προσέχω και την επόμενη φορά δεν θα μιλήσω έντονα και δεν θα κάνω το ένα και δεν θα κάνω το άλλο και πάλι τα έκανα σκατά και πάλι είμαστε χάλια. Εννοείται ότι στις γιορτές ή τη μέρα του Πάσχα ή την επόμενη, το ίδιο και τα Χριστούγεννα, έτρωγα και το ξύλο μου. Νομίζω ότι όλοι όσοι τρώγαμε ξύλο στις γιορτές, παίρνουμε τις δόσεις μας, δεν είναι αστείο αυτό, γελάω από νευρικότητα. Και νομίζω ότι τώρα καταλαβαίνω γιατί εννοείται ότι και οι γονείς μας είχαν θέματα σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες και εκείνοι επίσης ήταν απορριθμισμένοι συναισθηματικά, οπότε όταν απορριθμίζονταν αυτοί, εφόσον είχαν αυτό το στυλ λειτουργικότητας, το ότι δεν διαχειρίζομαι μόνος μου τα σκατά μου και τα βγάζω πάνω στο παιδί μου και ξυλοκοπάω το παιδί μου ή λέω στο παιδί μου ένα σωρό απειλές, του προκαλώ ενοχές ή του λέω έλεγε η μάνα μου, εγώ δεν βάζω κατάρες, μπαίνουν από μόνες τους. Εγώ δεν θα σας βάλω κατάρες, μπαίνουν από μόνες τους. Το οποίο ήταν μια βελτιωμένη εκδοχή της μάνας, της οποία βάζει κατευθείαν κατάρες. Και εννοείται άμα είσαι 7, 8, 9, 10, πιστεύεις ότι όντως υπάρχουν οι κατάρες και όντως άμα σε καταραστεί κάποιος, όλη σου ζωή μαύρη. Εδώ είχε ενήλικες που πιστεύουν στις κατάρες. Εννοείται ότι εγώ δεν πιστεύω στις κατάρες. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι αν κάποιος αποφασίσει ότι θα με καταραστεί, ότι εγώ θα πάθω κάτι κακό επειδή ο άλλος με καταργέται. Αν εγώ πιστεύω ότι η κατάρα θα μου κάνει κακό με βάση το φαινόμενο της αυτοκληρώνης προφητείας, μπορεί να λειτουργήσω με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προστατεύσω τον εαυτό μου και στο τέλος να πάθω κακό. Δεν πιστεύω όμως ότι αν με καταραστεί κάποιος θα πεθάνω ή θα αρρωστήσω ή θα κάνω. Πιστεύω βεβαίως ότι αν εξακολουθώ να έχω επαφές με τοξικούς ανθρώπους, με νάρκισσους, κρυφονάρκισσους, με κακοποιητικούς ανθρώπους, τότε περάστε κύριε. Βλέπετε οδηγούμε, αλλά βλέπουμε στο δρόμο, τώρα έχει περάσει ένας κύριος και πριν είδατε σταματήσαμε, κόντρα στις κατηγορίες ότι είμαστε κινούμενοι σε απειλές θανάτου. Δεν. Λοιπόν, και εντάξει, εκείνες τις περιόδους είχαμε αυτά τα ωραιότατα πράγματα που είχαν να κάνουν με την συναισθηματική απορρίθμιση των γονέων μας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη δική μας, το να γινόμαστε εμείς σάκι του box. Τώρα θα σταματήσω εδώ στη Γεωργία. Τη Γεωργία μου είπε ότι μου παρήγγειλα κάτι αμπούλες από τη Γεωργία. Κάτι αμπούλες θεραπείας για τα μαλλιά, τις οποίες βάζουμε στα μαλλιά. Και θα σταματήσω εδώ στη Γεωργία να πάρω τις αμπούλες. Αν έχει ώρα θα σας πω να με χτενίσει κιόλας, διαφορετικά θα χτενιστούμε μόνοι μας, Λάκηλε. Ο Λάκηλος είναι σε μεγάλη χαρά και ευεξία, γιατί είδε ότι ήρθαμε στο κομμωτήριο της Γεωργίας της Καραλουκά. Ένα λεπτό. Λάκη, άνοιξε η τύχη σου και άνοιξε και η τύχη μου. Θα μας χτενίσει η Γεωργία και δεν θα καθίσουμε μόνοι μας να χτενιζόμαθα. Έχω κάτι ηλεκτρικές βούρτσες που χτενίζομαι, αλλά επειδή είμαι του ατσάλου και του ανεπιδέκτου μαθήσεως,
Θέλω 40 λεπτά να χτενίσω τα μαλλιά μου. Η Γεωργία σε 15-20 λεπτά μου τα κάνει τζάμι και κρατάει και καλύτερα το ίσιωμα. Αλλά τώρα είπε ότι έχει να περάσει μια βαφή, οπότε θα πάω να πάρουμε τις κονσέρβες του Lucky Lou, γιατί ο Lucky Lou, κυρίες και κύριοι, έχει ένα exquisite taste, έχει ένα ιδιαίτερο γούστο στο φαγητό και του αρέσουν πάρα πολύ οι κονσέρβες ζώων. Έτσι βάζουμε μια μερίδα ξηρή τροφή και από πάνω από την ξηρή τροφή βάζουμε μια κονσέρβα. Και όταν δεν υπάρχει κονσέρβα, δημιουργεί ζητήματα. Τώρα να σας δείξω ένα βίντεο χθες. Να ακούσετε για πρώτη φορά τον Λάκη να γαυγίζει, ο οποίος γαυγίζει επειδή θέλει να φάει κονσέρβα. Και να δείτε και τη συνέχεια. Τι έγινε, τι απαιτείς. Κονσέρβα. Απαιτείς κονσέρβα. Θες δίπλα μια κονσέρβα. Αυτό είναι που θες. Κονσέρβα. Τι θες. Αυτό ήθελες. Μην καταλαβαίνω τη γλωσσολόγου. Αυτό ήθελε. Μάλιστα. Τι. Δηλαδή μου λέγες με απλά λόγια, τι νόμιζες κυρία μου, με τη ξηρά τροφή θα τη βγάλω. Μάλιστα. Είναι διακοπές αυτές τις μέρες, οπότε οι περισσότεροι λείπουν και δεν νομίζω τόσο πολλοί κόσμος να δει τα βίντεο και ίσως να μην έπρεπε να κάνω βίντεο κι εγώ για να ξεκουραστώ, αλλά δεν ξέρω, σας σκέφτομαι. Σκέφτομαι ότι έχει ίσως κάποιοι να είναι στην Αθήνα, στο σπίτι τους και να μην μπορούν να πάνε διακοπές. Έχω ακούσει ότι είναι όλα κλειστά, εντελώς κλειστά. Ξενοδοχεία, διακοπές στο εξωτερικό, όλα είναι fully booked. Πλήρως ξεπουλημένα. Δηλαδή ότι δεν βρίσκεις πουθενά ούτε το δωμάτιο αυτό, αλλά είμαι σίγουρη ότι έχει κόσμο ο οποίος δεν έχει τα χρήματα ή δεν έχει την ευχέρεια, να πάει διακοπές. Μιλούσαμε για τη συναισθηματική απορρίθμιση που επέρχεται στις γιορτές. Μιλούσαμε για το ότι ο καθένας έχει συναισθηματική αναδρομή ανάλογη με το πώς ένιωθε όταν πρωτοτραυματιζότανε και σας είπα για τη δική μου συνθήκη, η οποία τώρα όταν απορριθμίσουμε συναισθηματικά τώρα στο παρόν, αυτό που νιώθω είναι μία έλλειψη ηρεμίας, σαν να με καταβάλει ένα άγχος και σαν να νιώθω ότι δεν είμαι επαρκής και σαν να νιώθω ότι θέλω να μείνω μόνη μου, δεν θέλω να έχει κανένα μέσα στο σπίτι. Άκουσα προχθές, είχαμε ένα three-way call, ένα τριπλό τηλεφώνημα, η κόρη μου, ο γιος μου και εγώ, και συζητούσαμε για ένα θέμα και άκουσα το γιο μου να... Ήμουν πολύ χαρούμενη και πολύ συγκινημένη εκείνη τη στιγμή, γιατί άκουσα το γιο μου, ο οποίος είναι μεγαλύτερος από την κόρη μου, είναι 2,5 χρόνια μεγαλύτερος, και της έλεγε, βρε Κυριακή, αυτό που σε ταλαιπωρεί, χειρίστου το έτσι. Και εγώ της λέει, όταν πριν κάνω ψυχοθεραπεία, γιατί ο Λάζαρος έκανε εντατική ψυχοθεραπεία γύρω στα 15, και εγώ πριν κάνω ψυχοθεραπεία της λέει, ένιωθα άσχημα συναισθήματα για πράγματα που δεν έφταιγα κλπ. Και μετά το ξεπέρασα. Και της μιλούσε το παιδί μου και της έλεγε κάποιες τεχνικές για το πώς να μην καταπέφτει ψυχολογικά σε μια συγκεκριμένη συνθήκη που θα το πω τώρα, είναι οικογενειακό. Λοιπόν, και σε κάποια φάση του λέει η Κυριακή, η μάνα μου δεν με αντέχει μες στο σπίτι. Και της λέει ο Λάζαρος, ρε Κυριακή, η μάνα μας έχει 2-3 χρόνια που δεν αντέχει να συγκατοικεί με κανέναν. Η μάνα σου, της είπε. Και μου θύμιζε τις δικές μου συζητήσεις με τον αδερφό μου νεότερη που λέγαμε, η μάνα σου, ο πατέρας σου, αυτά. Η μάνα σου, Κυριακή, της λέει, έχει 2-3 χρόνια που δεν αντέχει να συγκατοικήσει με κανέναν. Και είπα, ναι, είναι αλήθεια, αλλά μετά σκεφτόμουν, όταν κλείσαμε το three-way call, το τριπλό τηλεφώνημα, ότι από πάντα δεν άντεχα να συγκατοικούμε κανένα. Ότι έχω αυτή την τάση, όταν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι στο σπίτι,
Νομίζω να γίνουμε people pleaser, να γίνουμε άνθρωπο ευχαριστητής. Νομίζω έχω την τάση να προσπαθώ συνεχώς να τους ευχαριστήσω και αυτό με κουράζει. Οπότε έχω καταλήξει σε ένα σημείο που να μην θέλω να έχει άλλους ανθρώπους στο σπίτι. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν αγαπάω τα παιδιά μου ή δεν θέλω το καλό τους. Απλώς εντάξει, τώρα τρεις εβδομάδες ήρθε αυτή. Για τρεις εβδομάδες, ναι. Ας πούμε, πέφτω το βράδυ να κοιμηθώ και μπορεί να με ξυπνήσει και αυτό να με ενοχλήσει. Βέβαια, για να πω με την αλήθεια, Λάκη, και εσύ έχεις βελτιωθεί και η Κυριακή έχει βελτιωθεί. Γιατί όταν έρχεται τώρα δεν ξυπνάει ο Λάκη. Όταν έρχεται, όταν γυρνάει από τα μπάρκια, από τα ξενύχτια, δεν ξυπνάει. Δεν ξυπνάει το Λακούλι. Νέο κορίτσι είναι, φυσιολογικότατο είναι να βγαίνει κάθε βράδυ. Φυσιολογικότατο είναι, χθες είχε πάει σε μια συναυλία με ρεμπέτικα που τραγουδούσε ένας φίλος της. Κάθε βράδυ κάπου έχει να πάει το παιδί μου. Κάπου έχει να πάει το παιδί μου. Έχει, βρίσκει χώρους. Μου θυμίζει τον εαυτό μου σε μια ηλικία μετά. Εγώ μετά που χώρισα από τον πατέρα τους, μετά τα 26 άρχισα να βγαίνω. Μέχρι τότε δεν είχα βγει ποτέ. Και ήμουν ένας άνθρωπος που δεν είχα διασκεδάσει ποτέ και δεν είχα ψυχαγωγηθεί και δεν ήξερα τίποτα. Τέλος πάντων, όπως και να έχει. Και σκεφτόμουν αυτό το πράγμα ότι όσοι είμαστε έτσι με σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, είναι πιο εύκολο να ρυθμιζόμαστε όταν είμαστε μόνοι μας. Χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να μείνουμε για πάντα μόνοι μας και χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα μπορούσαμε όλοι μας να κάναμε κάποια δουλειά με τον εαυτό μας, ούτως ώστε να βελτιώσουμε τα θέματα μας αυτά του να είμαστε ανθρώπινοι ευχαριστητές ή να επηρεαζόμαστε τόσο πολύ από τα συναισθήματα των άλλων, να μάθουμε να λέμε όχι χωρίς ενοχές, αυτό. Δηλαδή, εγώ μου που να κάνω ένα φαΐ θα το κάνω. Δεν θα πω όχι, υπάρχει το άλλο φαγητό, δεν το κάνω. Εντάξει, εγώ φταίω σε αυτό. Το ότι είμαι people pleaser. Τέλος πάντων, είχα όλες αυτές τις σκέψεις και αυτό το οποίο με προσγείωσε αυτές τις μέρες, ίσως ήταν ένα τεράστιο trigger, είναι μια σειρά που έχω δει στο Netflix. Η σειρά που έχει τίτλο Beef. Δεν ξέρω πώς έχει μεταφραστεί το Beef στο ελληνικό Netflix, γιατί από ό,τι βλέπω εμείς έχουμε τους τίτλους στα αγγλικά εδώ στην Κύπρο. Ενώ επειδή πολλές φορές η φίλη Μαριάννα μητά μου στέλνει μια σειρά και μου στέλνει και μου λέει, ας πούμε, έχω δει αυτή τη σειρά, έχει αρκετό ψυχολογικό ενδιαφέρον, δες την, και ανοίγω το link και γράφει στα ελληνικά το όνομα της σειράς και μπορεί να είναι μια σειρά που έχω παρακολουθήσει στα αγγλικά και έχει άλλο όνομα. Λοιπόν, έχω παρακολουθήσει τη σειρά Beef. Είναι μια σειρά δημιουργημένη από Κορεάτες σεναριογράφους, ηθοποιούς και τα λοιπά, και είναι μια σειρά που είναι μαύρη κωμωδία, η οποία για μένα ήταν μεγάλο trigger, ήταν ένα μεγάλο συναισθηματικό ερέθισμα, γιατί μου ξύπνησε διάφορα, αλλά θέλω να μοιραστώ εδώ μαζί σας τα συμπεράσματα που βγάζει ένας άνθρωπος που παρακολουθεί αυτή τη σειρά και ειδικά όταν παρακολουθεί το τελευταίο επεισόδιο, το 10ο επεισόδιο της πρώτης σεζόν. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει και δεύτερη, πάντως έχει, από ό,τι ακούω, είναι πολύ επιτυχημένη η σειρά. Τα οποία αυτά συμπεράσματα νομίζω είναι χρήσιμα για όλους εμάς που ψυχοεκπαιδευόμαστε. Θα σας κλείσω τώρα γιατί θα πάω να πάρω του Λακούλη τις κονσέρβες. Yay. Πήραμε τις κονσέρβες, Σουλάκι. Και πήραμε και ξινά πορτοκάλια που τρώει η μαμά. Γεια! Και θα πάμε τώρα να χτενίσουμε τα μαλλιά. Ναι, εγκαλώς, εγκαλώς. Είναι μια κυρία η οποία αναγνώρισε το Λάκι. Και είπε ότι είναι πολύ γλυκούλης. Και της είπα, είναι καλός, είναι καλός. Παναγία μου, η κυρία στο ταμείο ήταν πολύ ταλαιπωρημένη, τη λυπήθηκα. Παναγία μου, πολλοί κόσμος, πολλή ένταση. Έχει που περνάνε χειρότερα από εμάς και εμείς καθόμαστε και κλαιγόμαστε. Αυτόν ήθελα να πω για τον Beef. Λοιπόν, τα μηνύματα που δίνει η σειρά Beef στο Netflix, η οποία είναι μια σειρά με Κορεάτες ηθοποιούς, αλλά μιλάνε στα αγγλικά και είναι κορεατική. Κορεατικό concept, δηλαδή οι περισσότεροι που παίζουν ρόλο, που οι σεναριογράφοι, οι ηθοποιοί και τα λοιπά είναι περισσότεροι Κορεάτες, αλλά είναι ζουν στην Αμερική και διαδραματίζεται στην Αμερική σειρά, έχει να κάνει με δύο ανθρώπους
οι οποίοι μπαίνουν σε ένα road rage incident, σε ένα περιστατικό βία στο δρόμο, οργή στο δρόμο. Ένας τύπος είναι και δυο στην ίδια ηλικία, είναι γύρω στα 40. Ο ένας είναι ένας άνδρας ο οποίος προσπαθεί να επιτύχει οικονομικά, προσπαθεί να εκπληρώσει τις επιθυμίες των γονιών του, οι οποίοι έχουν επιστρέψει πίσω στην Κορέα και θέλει να τους φέρει πίσω στην Αμερική, θέλει να βγάλει χρήματα για να τους αγοράσει ένα σπίτι, γιατί οι γονείς του είχαν ένα μικρό ξενοδοχείο, bed and breakfast, το οποίο το έχασαν και νιώθει ενοχές ότι έφταιξε και αυτός, γιατί συνεργάστηκα με έναν ξάδερφό του, ο οποίος έκανε τέλος πάντων κάποια πράγματα. Όπως και να έχει, είναι μια μαύρη κωμωδία καταστάσεων, είναι sitcom, situational comedy. Τέλος πάντων, αυτοί οι δύο είναι δύο εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι. Ο άνδρας παλεύει για τα προστοζήν, ζει πολύ φτωχικά, νιώθει μεγάλη ματέωση γιατί δεν τα έχει καταφέρει να ικανοποιήσει τους γονείς του, γιατί φαίνεται ότι στην κορεάτικη κουλτούρα υπάρχει αυτό το στοιχείο ότι πρέπει τα παιδιά να δίνουν στους γονείς, κάτι το οποίο υπάρχει και σε κάποιες βαλκανικές κουλτούρες, ότι ας πούμε τα παιδιά πάνε στο εξωτερικό να δουλέψουν και στέλνουν χρήματα στους γονείς τους, ή ότι τα παιδιά πρέπει να χτίσουν σπίτι για τους γονείς τους κλπ. Αυτός είναι πολύ απογοητευμένος και ματαιωμένος που όλα του πάνε στραβά. Και είναι σε αυτή τη φάση. Η άλλη κοπέλα είναι επίσης γύρω στα 40, είναι παντρεμένη με έναν Ιαπωνέζο άνδρα, ο οποίος άνδρας της είναι πάρα πολύ καλόβολος και πάρα πολύ αφελής, θα έλεγα. Δηλαδή και κολλημένος στη μάνα του και ξέρω εγώ, είναι ο γιος ενός πολύ γνωστού Ιαπωνέζου καλλιτέχνη, ο οποίος πέθανε φτωχός. Και έχει δηλαδή όνομα ο άνδρας της και η οικογένεια του, αλλά δεν έχουν χρήματα. Αυτή έχει καταφέρει και έχει χτίσει με πολύ κόπο μια επιχείρηση, την οποία θα πουλήσει την επιχείρησή της σε μια μεγάλη αλυσίδα, και έχει χρήματα και θα αποκτήσει ακόμη περισσότερα χρήματα. Η κοπέλα έχει χρήματα, έχει άνδρα, έχει παιδί. Ο άνδρας δεν έχει χρήματα, δεν έχει γυναίκα, δεν έχει παιδιά. Αλλά και οι δύο είναι εξίσου δυστυχισμένοι με τη ζωή τους, εξίσου frustrated, εξίσου ματαιωμένοι, και βγάζουν τα νεύρα τους ο ένας πάνω στον άλλον. Και στο τελικό επεισόδιο, το 10ο, το οποίο το είδαμε χθες με τον Λάκη, αυτοί οι δύο βρίσκονται σε μία περιοχή απομονωμένη, απομακρυσμένη, έχουν τρακάρει τα αυτοκίνητα τους μεταξύ τους και είναι μόνοι τους εκεί σε αυτή την περιοχή και συζητάνε και λένε διάφορα πράγματα, τρώνε και κάτι φρούτα που βρίσκουν εκεί, τα οποία προφανώς προκαλούν παρεστήσεις, και το τελικό συμπέρασμα είναι ότι είτε είσαι παντρεμένος είτε όχι, πάλι μπορεί να είσαι δυστυχισμένος, είτε έχεις παιδιά είτε όχι, πάλι μπορεί να είσαι δυστυχισμένος. Οι γονείς δεν ευχαριστούνται με τίποτα. Οι γονείς της κοπέλας, παρόλο που η κόρη τους παντρεύτηκε, έκανε παιδί, τους ξεπλήρωσε το mortgage, δηλαδή την υποθήκη του σπιτιού τους, τους πλήρωσε το δάνειο. Πάλι είχαν παράπονα από αυτήν, δεν έρχεσαι να μας δεις και δεν βλέπουμε το παιδί και δεν βλέπουμε την εγγονή μας. Και οι άλλοι Κορεάτες, οι γονείς, έχουν καλύτερη μεταχείριση από τα παιδιά τους και μας είπαν οι γείτονες ότι το παιδί τους έχει χτίσει σπίτι δίπλα του να ζήσουν μαζί και πρέπει και εσύ να ζεις. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο που φαίνεται ότι μοιάζει κορεάτικη κουλτούρα με την ελληνική είναι ότι υπάρχει αυτό το «δεν μιλάμε για τα συναισθήματά μας, δεν μιλάμε για το τι συμβαίνει». Αυτή έχει κάποιες μνημονικές αναδρομές που θυμάται ότι ο πατέρας της απατούσε τη μάνα της και πάει να το πει στη μάνα της τώρα εκ των υστέρων και της λέει «μη μιλάς γι' αυτό, μη μιλάς γι' αυτό, δεν θα μου πεις κάτι που δεν ξέρω, αλλά δεν θέλω να μιλάμε γι' αυτό». Αν είναι κάτι για το οποίο δεν μιλάμε, τότε δεν υπάρχει, ας πούμε. Και γενικότερα το αίσθημα που μου άφησε αυτή η σειρά, παρόλο που ξαναλέω ήταν triggering γιατί μου ξύπνησε, μου θύμισε δικές μου φάσεις, όταν εγώ ήμουν παντρεμένη και στους δύο γάμους, που όλοι έλεγαν πω ότι τυχερή και είναι παντρεμένη και είναι καλά και εγώ ήμουν σκάτα. Και είχα νεύρα, τα οποία νεύρα δεν ήξερα γιατί τα είχα, προφανώς τα είχα γιατί ζούσα μια ζωή που δεν μου τέριαζε και
ένιωθα και ενοχές, γιατί εγώ ρε παιδί μου που έχω αυτή τη ζωή να μην είμαι ευτυχής και είμαι αχάριστη ας πούμε να έχω αυτά τα συναισθήματα που είχα, το οποίο ήταν legit. Τα legitimate, ήταν έγκυρα αυτά τα συναισθήματα, υπήρχαν λόγοι για αυτά τα συναισθήματα. Η πορεία και η ιστορία απέδειξε ότι είχα δίκιο να νιώθω έτσι. Όμως υπάρχουν όλες αυτές οι κοινωνικές πιέσεις και καταπιέσεις που σου λένε ότι έχεις άντρα, εσύ σκάσε, είσαι μια χαρά. Έχεις γυναίκα, εσύ σκάσε, είσαι μια χαρά. Έχεις παντρευτεί και έχεις κάνει παιδιά, α, lucky. Σκάσε, είσαι μια χαρά. Έτσι, αυτό το ότι ασχολείται ο ένας με τον άλλον και βάζουμε μέσα στο μυαλό μας κάποια πρέπει, ότι πρέπει να παντρευτείς, πρέπει να κάνεις παιδιά, πρέπει να είσαι ερωτευμένος, πρέπει να είσαι σε σχέση, πρέπει να κάνεις το ένα, πρέπει να κάνεις το άλλο, και άμα τα κάνεις αυτά θα είσαι σίγουρα ευτυχισμένος. Και στην πραγματικότητα ούτε ο γάμος φέρνει την ευτυχία, ούτε τα παιδιά φέρνουν την ευτυχία, να μην σας πω ότι και τα σκυλιά δεν φέρνουν την ευτυχία. Τώρα πάμε να φέρουμε το χτένισμα. Πάμε να μας χτενίσει η Γεωργία και επιστρέφουμε χτενισμένες, να σας κάνουμε το χτενισμένη, να σας κάνουμε το conclusion, το συμπέρασμα αυτού του πολύ βίντεο. Φιλιά. Το χάσαμε αυτό. We lost it. Say, lose the cup. Χάσε το καπέλο. Λοιπόν, πήγαμε στη Γεωργία, πήγαινε και ο Λάκης στη Γεωργία, ναι, θες νερολάκι, έλα Λάκη, νερακί. Πήγαμε στη Γεωργία, μας ίσχυωσε τα μαλλιά μας, ναι, είχαμε πάει για να παραλάβουμε τις αμπούλες που παραγγείλαμε και γελάσαμε πάρα πολύ, γιατί μου είχε κάνει δώρο η Γεωργία κάτι αμπούλες και μου είχε δώσει δύο κουτάκια έτσι ρε παιδί μου, εντάξει, έτσι. Και μου λέει, της λέω θέλω αμπούλες για τα μαλλιά, θέλω αμπούλες για τα μαλλιά, μου τις δίνει αυτές και βλέπω εγώ ότι έχει δύο φιαλίδια μέσα, δύο φιαλίδια και έναν απλικατέρ. Επειδή είμαι πανεξυπνή, λέω δεν υπάρχει λόγος να διαβάσω τι λέει το κουτί. Και τη μια φορά που λούστηκα έβαλα το ένα φιαλίδιο και την άλλη φορά που λούστηκα έβαλα το άλλο φιαλίδιο και λέω πάρα πολύ ωραίες αμπούλες, θέλω κι άλλες. Τώρα που ήρθαμε εδώ πέρα να τις πάρουμε αυτές που παραγγείλαμε, μου λέει η Γεωργία ότι μου λέει μπορώ να σε χτενίσω μας θες, γιατί βαριόμουν να χτενίσω το μήνυμα και μου έφερε και αυτό το είδος που είναι για ξανθά μαλλιά και λέει, της λέω βάλε μου από αυτές τις αμπούλες, ανοίγει και μου λέει πάμε στο λουστήρα να βάλουμε τη φάση α. Της λέω τι εννοείς. Μου λέει είναι η φάση α που τη βάζεις στο λουστήρα, την αφήνεις 5 λεπτά και μετά τη ξεμπλένεις και μετά είναι η φάση β που τη βάζεις και την αφήνεις. Α, καλά της λέει. Καλά κρασιά. Εγώ έβαζα τη μια φορά τη φάση α και την άφηνα πάνω στα μαλλιά τα ίσιονα κανονικά και την άλλη φορά έβαζα τη φάση β. Τίποτα δεν πάθαμε. Απλώς διαβάζουμε στις οδηγίες του κουτιού. Του κουτιού τι λέει. Λοιπόν, ο Λάκη πέρασε πολύ ωραία. Δεν θες νερό, μας λένε ότι ζεσταίνεσαι, μας λένε διάφορα. Δεν θες νεράκι. Ο Λάκη πέρασε πολύ ωραία στο κομμωτήριο, όπως περνάει πάντα. Χαιρέτησε όλες τις κοπέλες. Μόλις έρχεται μία κοπέλα, ενθουσιάζεται, σηκώνεται πάνω. Χαιρετάει. Κουτουλουπού, κουτουλουπού. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει. Είπαμε θα το κλείσουμε. Θα κάνουμε ένα κλείσιμο σε αυτό το βίντεο, το οποίο τραβάμε σήμερα τη Μεγάλη Πέμπτη και θα ανέβει τη Μεγάλη Παρασκευή. Λοιπόν, όπως έλεγαμε προηγουμένως, υπάρχει μία προσδοκία, πολλές προσδοκίες, ότι αν εκπληρώσουμε κάποιους στόχους, όπως για παράδειγμα να αποκτήσουμε χρήματα, ή να έχουμε μια καλή δουλειά και καλή οικονομική κατάσταση, ή να παντρευτούμε, ή να κάνουμε παιδιά, ότι θα είμαστε ευτυχισμένοι. Αυτή η σειρά μαύρης κωμωδίας, το Beef, που σας είπα ότι παρακολούθησα και με συντάραξε, αποδεικνύει με πρακτικό τρόπο ότι αυτό δεν ισχύει.
σας είπα, ήταν triggering η σειρά για μένα. Μπορεί να μην θέλει triggering, δηλαδή μου ενεργοποίησε μνήμες και συνετέλεσε στη συναισθηματική μου απορρίθμιση. Γι' αυτό μπορεί να μην θέλετε να τη δείτε. Δεν λέω να τη δείτε. Απλώς λέω ότι το αίσθημα με το οποίο έμεινα, ειδικά χθες που παρακολούθησα το τελευταίο επεισόδιο, είναι ότι όντως αυτό ισχύει σε όλους τους ανθρώπους, ότι η εσωτερική ευτυχία έρχεται από μέσα μας και ότι ούτε ο έρωτας μας φέρνει την ευτυχία, ούτε ο γάμος, ούτε η τεκνοποίηση, ούτε και η απόκτηση σκυλιού. Είχε και ένα ωραίο σκυλάκι αυτή η Έμι, ρελάκι. Ναι, και τον έλεγα Λούκα το σκυλάκι της. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε ο καθένας ξεχωριστά να κλεγόμαστε για το ότι δεν έχουμε ό,τι έχει ο διπλανός μας. Ότι δεν έχουμε παιδιά και ο διπλανός μας έχει παιδιά. Ή ότι εμείς έχουμε παιδιά και ο διπλανός μας είναι ξέγνιαστος χωρίς παιδιά. Ή ότι εμείς έχουμε ένα πρόβλημα που θεωρούμε ότι ο άλλος δεν το έχει ή δεν έχει κάτι εις άξιο. Ο καθένας έχει τη δική του ζωή. Ο καθένας έχει το δικό του δρόμο και ας μιλήσω και λίγο με βάση το link των ημερών, εφόσον αυτό το βίντεο ανεβαίνει Μεγάλη Παρασκευή. Ο καθένας κουβαλάει το δικό του σταυρό. Η αλήθεια είναι ότι των περισσότερων από εμάς ο σταυρός μας έχει να κάνει με τα πρώιμα βιώματα μας και με το πώς η διαγενειακή μεταβίβαση τραυμάτων μας έχει στιγματίσει. Σε κάποιο σημείο σε αυτή τη σειρά που συζητούν, νομίζω στο τελευταίο επεισόδιο που συζητούν οι δύο πρωταγωνιστές, μιλάνε για τα θέματα που είχαν οι δικοί τους γονείς, τα οποία μεταβίβασαν στα παιδιά τους. Λέει, σαν να σου κατουράνε, λέει, έτσι, αυτό τον όρο χρησιμοποιήσα, σαν να σου κατουράνε, λέει, οι γονείς σου τα τραύματά τους και τα παίρνεις εσύ και μετά τα κατουράς εσύ στα παιδιά σου. Και λέει η Amy, γιατί εντάξει, αυτοί υποτίθεται είχαν πάρει παρεστήσεις, γονείς ουσίες και τέτοια αυτή τη στιγμή, είχαν φάει κάτι φρούτα που βρήκανε και στην ερημιά που υποτίθεται ότι τους προκάλεσαν παρεστήσεις. Είναι το σενάριο της σειράς. Και λέει, πρέπει να βρούμε τον πρώτο που κατούρισε και πρώτη φορά. Ο πρώτος που κατούρισε και πρώτη φορά είναι ο Αδάμ και η Εύα. Από την αρχή του κόσμου υπάρχουν αυτά τα βιώματα και γι' αυτό τον λόγο είναι εξαιρετικά δύσκολο πράγμα να είσαι γονέας, γιατί καλείσαι να μην μεταβιβάσεις αυτά τα τραύματα ή να μεταβιβάσεις όσο το δυνατόν λιγότερα. Εγώ θέλω να παραδεχθώ για άλλη μια φορά δημοσίως ότι τα τελευταία 26 χρόνια που είμαι μητέρα έχω μεταβιβάσει αρκετά τραύματα στα παιδιά μου, και όσο μεγαλώνουν τα παιδιά μου και όσο περισσότερο ψυχοεκπαιδεύονται και ψυχοθεραπεύονται και γνωρίζουν καλύτερα τον εαυτό τους, αναγνωρίζω κι εγώ λάθη που έχω κάνει, τα οποία λάθη επηρέασαν δυσμενώς τα παιδιά μου. Και σας είπα, είχαμε ένα τηλεφωνό με τα παιδιά και σε εκείνο το τηλεφώνημα τους είπα ναι, παραδέχομαι, χωρίς να μου πούν έφταξες εσύ σε αυτό, ότι γι' αυτό το θέμα, γι' αυτό το ζήτημα έβαλα εγώ το λιθαράκι μου για να δημιουργηθεί αυτό το οικογενειακό πρόβλημα. Έτσι είναι η ζωή. Η ζωή δεν είναι όπως μια διαφήμιση σοκολάτας, ξέρω εγώ, μια λαμπερή διαφήμιση που τους δείχνει όλους να χαμογελάνε και όλοι να είναι ευτυχισμένοι. Δεν υπάρχουν τέλειες οικογένειες. Όλες οι οικογένειες είναι ατελείς. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε όσοι είμαστε γονείς είναι να, τουλάχιστον, να είμαστε συνείδητοι, να συνειδητοποιούμε τις ελλείψεις μας και τα λάθη μας, να τα παραδεχόμαστε τα λάθη μας στα παιδιά μας και να μην μπαίνουμε εμπόδιο στο δρόμο τους για την απελευθέρωση και στο δρόμο τους για την απελευθέρωση από την όποια καταπίεση μπορεί να μας αμφισβητήσουν. Και αυτό είναι φυσιολογικότατο. Πολύ φυσιολογικό. Για όσους δεν είναι γονείς, εγώ θα πω ξανά ότι υπάρχει και επιλογή να μην γίνεις γονέας. Εκεί είναι η σίγουρη η μη μεταβίβαση διαγενειακού. Εκεί σταματά σίγουρα η μεταβίβαση διαγενειακού τραύματος. Δεν κάνουμε όλοι για γονείς. Εγώ νομίζω ότι με αυτό το θέμα που έχω, που δεν μπορώ να συγκατοικώ με άλλους ανθρώπους, αυτό είναι το πρώτο ενδεικτικό χαρακτηριστικό ότι δεν κάνω για γονιός. Όμως έκανα παιδιά, γιατί είχα άλλα μυαλά τότε, στα 21 που έκανα τον Λάζαρο και στα 24 που έκανα την Κυριακή, ενώ που αποφάσισα να μείνω έγκυος, είχα άλλα μυαλά. Ήμουν εντελώς απαίδευτη, αψυχοεκπαίδευτη πλήρως, και θεωρούσα ότι αν έκανα παιδιά θα ήμουν ευτυχισμένη. Γιατί το είχα μέσα στο μυαλό μου από πολύ μωρό το να κάνω παιδιά, 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 το γνωστό, η γνωστή αιμονή.
και οι εμπειρίες που είχα παίζοντας με άλλα παιδιά στη γειτονιά και στα νηπιαγωγεία και λοιπά που κατά καιρούς πήγαινα, ήταν καλές εμπειρίες, γιατί ασχολιόμουν για λίγη ώρα με τα παιδιά. Είναι εντελώς διαφορετικό να έχεις τα παιδιά 24 ώρες το 24ωρο, 7 ώρες την εβδομάδα και ξέρω εγώ όσο ζεις. Εννοείται ότι τα παιδιά ενηλικιώνονται και πλέον δεν πρέπει να τους... να είσαι ρε παιδί μου συνέχεια κοντά τους και να τους επιλύνεις όλα τους τα προβλήματα, αλλά είμαστε άνθρωποι και αν έχουμε γεννήσει έναν άνθρωπο και τον έχουμε μεγαλώσει, όσο και αν έχει ενηλικιωθεί ρε παιδί μου, μας νοιάζει να είναι καλά το παιδί μας, και αν το παιδί μας δεν είναι καλά και έρχεται και συζητάει μαζί μας τα πράγματα που τον στενοχωρούν, στενοχωριόμαστε. Δεν είμαστε ρομπότ. Έχουμε συναισθήματα. Εδώ έχουμε συναισθήματα και συνέστηση για τον κάθε άνθρωπο που τώρα γνωρίζουμε. Να μην έχουμε συνέστηση για τους ανθρώπους με τους οποίους έχουμε τόσο μακρόχρονη σχέση μαζί τους όσο χρόνο είναι. Ξαναλέω ότι υπάρχει ξεκάθαρη επιλογή κάποιου να μην γίνει γονιός και είναι μια επιλογή. Και πρέπει να δουλέψουμε ώστε να μεταβιβάσουμε αυτό το μήνυμα ότι είναι εντάξει να μην γίνεις γονιός, είναι μια χαρά. It's okay, it's okay. Δεν χάλασε ο κόσμος αν δεν κάνεις παιδιά. Και δεν χάλασε ο κόσμος αν δεν διαιωνίσεις τον DNA σου και αν δεν διαιωνίσεις τα τραύματά σου. Γιατί ξαναλέω, όσο ψυχοεκπαιδευμένος και να είναι κάποιος γονιός, όσο καλή διάθεση και αν έχει, είναι αδύνατο να μην μεταβιβάσει κάποια τραύματα διαγενειακά. Αυτά σε σχέση με τη μέρα σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή 2023. Όσοι πάτε στην εκκλησία αυτές τις μέρες, απολαύστε το. Είναι εξαιρετική ψαλμή, εξαιρετική ύμνη. Ωραίο το τελετουργικό, πάρα πολύ ωραίο. Και ξέρω ότι έχει ανθρώπους που όλη τη διάρκεια του χρόνου δεν πάνε στην εκκλησία, αλλά αυτές τις μέρες το έχουν έτσι συνήθιο και πάνε. Να το απολαύσετε. Αν θα το κάνετε, να το απολαύσετε. Ξαναλέω, δεν είναι υποχρεωτικό όλοι να πάμε, όπως δεν είναι υποχρεωτικό όλοι να κάνουμε παιδί. Ο καθένας κάνει τις δικές του επιλογές. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση, να το αντιληφθούμε ότι υπάρχει ελευθερία. Κάποιοι άνθρωποι, για παράδειγμα, μπορεί πηγαίνοντας στην εκκλησία, αυτό το πράγμα να είναι ένα trigger, ένα ερέθισμα να θυμηθούν διάφορες αρνητικές εμπειρίες που είχαν στον χώρο της εκκλησίας όταν ήταν μικροί, μεγαλώνοντας ή παλιότερα. Ο καθένας θα κάνει αυτό που τον βοηθάει. Και ξαναλέω ότι στις γιορτές είναι πολύ φυσιολογικό να έχουμε διάφορα ερεθίσματα, διάφορα triggers που να μας απορριθμίζουν συναισθηματικά. Είναι και η εποχή τέτοια. Όταν αγοράζετε ένα κουτί με αμπούλες, διαβάστε λίγο τι γράφει η άσχετη συμβουλή της ημέρας. Καλό Πάσχα να φτάσουμε. Εγώ αυτό που χρειάζεται να κάνω είναι να επιτρέψω στον εαυτό μου να ξεκουραστεί, γιατί, για να είμαι ειλικρινής, έχω έτσι ένα διάχυτο άγχος σε σχέση με τη συγγραφή του βιβλίου και το γεγονός ότι σταμάτησα να γράφω και 2 εβδομάδες, και πρέπει έτσι λίγο να επιτρέψω στον εαυτό μου να λασκάρω λίγο, να χαλαρώσω λίγο. Και δεν πειράζει, θα γράψουμε πιο μετά. Έλα κουλή, έλα κοινή. Δεν ξέρω, μπορεί και σήμερα να αρχίσουμε να γράφουμε, θα δείξει. Αυτά. Εσείς πώς είστε, θα χαρώ πολύ να διαβάσω στα σχόλια πώς είστε, τα νέα σας. Να δώσουμε ένα στον άλλον αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Yes. Και πάμε σπίτι μας τώρα και ας ελπίσουμε ότι το ίντερνετ έχει αποκατασταθεί, η λειτουργία του ίντερνετ, ούτως ώστε να μπορέσουμε να μοντάρουμε αυτό το βίντεο και να το ανεβάσουμε. Ναι. Και θα πάρω αυτά τα μικροφωνάκια μαζί μου το Πάσχα που θα πάμε στην Αριστονή και θα κάνουμε και βίντεο. Ναι. Σκυλάκι. Λοιπόν, θα κλείσουμε αυτό το βίντεο με μερικά τεστ αληθείας. Σκυλάκι, έχει τόση ώρα που βγάζεις τη γλώσσα σου προς τα έξω. Εγώ υποστηρίζω ότι είναι από ενθουσιασμό. Ο κόσμος λέει ότι διψάς. Εδώ υπάρχει τον πόλ με το νερό. Σκυλάκι. Καταλάβατε. Απλώς ο άνθρωπος θέλει να μπει στο βίντεο. Απλώς ο άνθρωπος θέλει να οδηγήσει. Α, θα σας βάλω τώρα κλείνοντας. Μου στείλε μια φίλη χθες ένα reel από το Instagram
που δείχνει ένα σκύλο που οδηγεί ένα αυτοκίνητο να γελάσετε και λέει χαχαχαχα το είδα και σε θυμήθηκα που είπες ότι ο Λάκη θέλει να οδηγήσει, δά άδειας ένα σκύλο που οδηγεί. Λοιπόν, κλείνω με αυτό. Oh, God's sake.